Κύριε Μωραΐτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο σας για τα εθνικά, γιατί είναι στην ατζέντα, είδατε, είπα προηγουμένως ότι θα συνδράσει και το Εθνικό Συμβούλιο αυτό Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα βέβαια. Πώς βλέπετε αυτή την έξαρση έτσι, των δηλώσεων και από την Ελλάδα και από την Τουρκία, ειδικά από τον κύριο Αποστολάκη, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιο είδους δηλώσεις, άρα μήπως έχει κάποιες πληροφορίες και ήθελε να προλάβει κάτι? Ναι, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι πράγματι είναι απαράδεκτες οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο αλλά και στην Κύπρο, κατ' επέκταση, και η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της πατρίδας μας αλλά και της Κύπρου. Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε σαν ΚΚΕ είναι ότι εδώ αποδεικνύεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παράγοντες σταθερότητας και εγγυητής των συνόρων μας, γιατί αυτό ισχυρίζονται διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή με ιδιαίτερο ζήλο πρέπει να πούμε που θέλει να παίξει το ρόλο του σημεοφόρου του ΝΑΤΟ και στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο και γενικότερα στην περιοχή. Ναι. Το ΝΑΤΟ όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει γκριζάρει τις περιοχές του Αιγαίου και κατά τη γνώμη μας δεν προσφέρει καμία ασφάλεια στην περιοχή. Τώρα οι παραβιάσεις οι οποίες γίνονται από μεριάς Τουρκίας και όλα αυτά εντάσσονται στους γενικότερους σχεδιασμούς και διεκδικήσεις για μεγαλύτερο μερίδιο από την ενεργειακή πίτα. Ναι. Γιατί για παράδειγμα και αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο αλλά και ιδιαίτερα αυτό που συμβαίνει και στην Κύπρο και με την αμφισβήτηση της ελληνικής ΑΟΣ είναι για λογαριασμό της τουρκικής αστικής τάξης, δηλαδή να πάρει ένα μεγαλύτερο μερίδιο από αυτή την πίτα που υπάρχει εκεί σε ό,τι αφορά τα κοιτάσματα, τα ενεργειακά. Πάντως είδατε χθες το Τελαβίβ αυτή την τριμερή με την συμμετοχή και των ΗΠΑ της Αμερικής για την, ότι θα προχωρήσει ο East Med, ο λεγόμενος νότιος ενεργειακός άξονας από το φυσικό αέριο, μέσω Κρήτης. Ακριβώς και αυτό είναι που συνδυάζεται με τις εξελίξεις. Βέβαια γίνεται με τις ευλογίες των ΗΠΑ. Συμμετέχουν ακριβώς η κατασκευή αυτού του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ανησυχητική αυτή η κατάσταση που επικρατεί εδώ στην περιοχή μας και πρέπει η χώρα μας να επιπλακεί από αυτούς τους σχηματισμούς, γιατί οι επιπτώσεις δεν θα είναι καλές για την πατρίδα μας. Τώρα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του κ. Αποστολάκη, ασφαλώς υπάρχει μια ανησυχία την οποία και ο κύριος Αποστολάκης θα αντιλαμβάνεται σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια υπαγρύπνηση από το λαό μας σε ό,τι αφορά ότι πρέπει αυτό που είπα νωρίτερα η χώρα μας να επιπλακεί από αυτούς τους σχεδιασμούς που υπάρχουν γενικότερα στην περιοχή και του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί μην ξεχνάμε πριν λίγες μέρες Έλληνας ναύαρχος είχε ηγηθεί σε άσκηση που γινόταν στην Μεσόγειο από μεριάς του ΝΑΤΟ. Επομένως η χώρα μας, κατά τη γνώμη μας, εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων που υπάρχουν και στην περιοχή, όπως είπα, εδώ της Μεσογείου και του Αιγαίου, αλλά και στην περιοχή των Βαλκανίων και γενικότερα στην περιοχή μας. Ας ελπίσουμε να πέσουν οι τόνοι, γιατί δεν συμφέρει κανέναν, ούτε βέβαια την Ελλάδα, ούτε την Τουρκία, μια τέτοια πολεμική σε αυτή τη φάση ρητορική και κανείς δεν ξέρει αν κάποιος θερμόαιμος προχωρήσει και σε κάτι περισσότερο. Ασφαλώς δεν συμφέρει, να πω, δεν συμφέρει τους λαούς των δύο χωρών να πληρώσουν με το αίμα τους τα συμφέροντα των αστικών τάξεων, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, μην κρυβόμαστε, και της τουρκικής αστικής τάξης αλλά και της ελληνικής, ποιος θα έχει μερίδιο, όπως αναφέραμε, το μοίρασμα και της αγοράς που γίνεται στην περιοχή. Το γεγονός βέβαια, και για να ολοκληρώσουμε λίγο αυτή την συζήτηση, ότι ο κύριος Καμένος και χθες είπε ότι θα προχωρήσει σε ανακήρυξη ΑΟΣ εκεί στο Καστελόριζο στη Μεγίστη, δεν ξέρω, και μετά μίλησε για ψευτοτσαμπουκάδες της Τουρκίας, πώς το ακούσατε αυτό? Κοιτάξτε, τα ζητήματα αυτά δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας που πηγάζει μέσα από τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις. Αυτό είναι το κύριο. Τώρα, οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται και για άλλους σκοπούς, εμείς θεωρούμε ότι δεν υπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Ναι.
Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αναδεικνύει σήμερα και ο ριζοσπάστης και νομίζω είναι κεντρική η πολιτική σας, ότι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ απειλεί να βάλει, λέει η εφημερίδα, ο ριζοσπάστης, χέρι στους λογαριασμούς χιλιάδων λαϊκών οικογενειών, γιατί αυξήθηκαν κατά 66,3% την τελευταία τριετία όσοι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές στην εφορία και βρίσκονται αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Δυστυχώς αυτό ισχύει και πρέπει να σας μεταφέρω κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακριβώς, ναι. Και είναι και σε ένα συνδυασμό με τις τροπολογίες που φέρνει η κυβέρνηση την τελευταία στιγμή. Σήμερα, μάλλον χθες, έφερε μια τροπολογία που αφορά την αύξηση του ακατάσχετου σε ό,τι αφορά τα χρήματα των αγροτών, ναι, από επιδοτήσεις και μια σειρά από άλλες συναλλαγές του αγροτικού κόσμου. Ναι. Ήδη από το πρωί δεχόμαστε μια καταιγίδα από διαμαρτυρίες αγροτών, φτωχών αγροτών, που πηγαίνουν στους λογαριασμούς, αλλά βλέπουν εκεί να έχουν πάει πριν από αυτούς η εφορία, οι τράπεζες. Τους έχουν πάρει τα χρήματα. Ακριβώς. Βέβαια, δηλαδή δεν λειτουργήσε η τροπολογία. Δεν λειτουργήσε. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι θα υπάρχει δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα υπάρχει αναδρομική ισχύ αυτής της τροπολογίας. Θα τους γυρίσουν πίσω τα λεφτά δηλαδή. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αμφισβητούμε όλα αυτά τα ζητήματα και αυτό εντάσσεται σε αυτό που έγινε και χθες στη Βουλή, γιατί έχουμε πραγματικά ένα τσουνάμι από τροπολογίες που έρχονται την τελευταία στιγμή. Και είναι περίεργο ότι θα μείνει και ανοιχτή η Βουλή, έτσι, τις ημέρες αυτές. Δεν νομίζω να έχει ξαναμείνει ανοιχτή. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Έρχονται μια σειρά από τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Οι νομοσχέδια, σαν το χθεσινό παράδειγμα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που συγκεντρώνεται με τη μορφή του κατεπήγοντος, έρχονται τροπολογίες τελευταία στιγμή που δεν προλαβαίνουν καν οι βουλευτές να τις διαβάσουν και σε πολλές από αυτές τις τροπολογίες έχουν και φωτογραφικές διατάξεις. Γι' αυτό το ΚΚΕ, θέλοντας να μην νομοποιήσει αυτή την τακτική, αποχώρησε και χθες από τη Βουλή, όπως ξέρετε. Ναι. Βέβαια, αυτό είναι μια πάγια τακτική. Το έκανε και το κάναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί ακριβώς το ίδιο έγινε. Παραμονές Χριστουγέννων του 2014 από την τότε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, και πάλι τότε είχε αποχωρήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρει σήμερα ο ριζοσπάστης, πράγματι έτσι είναι. Οι λαϊκές οικογένειες βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αυτή είναι η μεταμνημονιακή εποχή που ευαγγελίζεται και ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ναι, δυστυχώς οι λαϊκές οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε όλη αυτή την άγρια φορολογία που υπάρχει, δηλαδή με λίγα λόγια στη λελασία του λαϊκού εισοδήματος, είτε μέσα από τον ΕΝΦΙΑ είτε μια σειρά από άλλες φορολογική επιδρομή. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στον κρατικό προπολογισμό που ψήφισε πριν λίγες μέρες, που από τη μία μεριά παραμένουν όλα τα βάρη στη λαϊκή οικογένεια, ενώ ο προπολογισμός απ' την άλλη με απλοχεριά δίνει νέα προνόμια στο κεφάλαιο, και αυτό φαίνεται καθαρά είτε από την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τις προσλήψεις νέων εργαζόμενων, είτε για μια σειρά. Ένα παράδειγμα, ναι, θα σας πω ότι στον προπολογισμό αναφέρεται ότι περίπου 1,1 δισεκατομμύρια θα δοθούν για τη μείωση του ΦΠΑ στα πετρελοειδή, ενώ από την άλλη μεριά, για παράδειγμα, οι αγρότες πληρώνουν 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, ή και αυτή η μικρή επιστροφή του φόρου κατανάλωσης που υπήρχε στο πετρέλαιο έχει αφαιρεθεί. Υπήρχε μια συζήτηση, μήπως οι αγρότες κάνουν κινητοποίησεις. Υπάρχει κάτι καινούριο πάνω σε αυτό? Ασφαλώς οι αγρότες, και ειδικά το Παναδικό Συντονιστικό των Μπλόκων, που συνεδρίασε πριν λίγες μέρες, ναι, στη Θεσσαλία, πιο συγκεκριμένα στη Νίκαια, πήρε αποφάσεις ότι απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική θα οργανώσει την πάλη του, θα αντισταθεί σε αυτή την πολιτική που πραγματικά έχει δημιουργήσει και στη φτωχομεσαία αγροτιά της χώρας μας. Βλέπετε να έχουμε πάλι μπλόκο με τρακτέρ το επόμενο διάστημα. Ακριβώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη υπάρχει μπλόκο στην Καρδίθα, στην Ε65. Η απόφαση του συντονιστικού του μπλόκου είναι ότι σε όλη τη χώρα συνεδριάζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι αγροτικοί συλλογοί, ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων, παίρνουν αποφάσεις για μαζικές κινητοποίησεις, οι οποίες προσδιορίζονται προς τα τέλη του Γενάρη. Προς το τέλος Ιανουαρίου, δηλαδή, μπορεί οι αγρότες να κατέβουν τα τρακτέρ στους δρόμους. Αυτό. Ακριβώς. Γιατί πράγματι βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που βιώνουν σήμερα και άλλοι εργαζόμενοι, τη βιώνουν και με το πιο σκληρό τρόπο
και οι φτωχομεσαίοι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας. Ναι, και κάτι τελευταίο, είδα στην Πάτρα, υπάρχει μια κινητοποίηση χθες, έγινε ενάντια στον παράζ διακοπών για χρέη. Βλέπετε να, εκεί στη δική σας περιοχή ή σε άλλες να γίνονται κινητοποίησεις εναντίον της ΔΕΗ, εναντίον των διακοπών για χρέη? Ναι, πράγματι αυτή έτσι είναι, πέρα από αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, ότι υπάρχει αυτό το τσουνάμι της φορολογίας, οι λαϊκές οικογένειες μην μπορούν να τα αποκριθούν. Σήμερα έχουμε και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλά λαϊκά νοικοκυριά. Πράγματι και οι λαϊκές επιτροπές και το ταξικό κίνημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμπαραστέκεται σε αυτές τις κινητοποίησεις να μην κοπεί το ρεύμα από κανένα λαϊκό σπίτι για το επόμενο διάστημα. Και αυτοί οι υπάλληλοι δεν είναι μόνο γι' αυτό, είναι γενικότερα σε όλη την αντιλαϊκή πολιτική που υπάρχει. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει κάποια ψίχουλα, θα το χαρακτηρίσουμε, όταν δηλαδή αυτή μια μεριά παίρνει καρβέλια και δίνει ψίχουλα αυτά που περισσεύουν από τα φαγωπόδια του μεγάλου κεφαλαίου. Δηλαδή προσπαθεί να διαχειριστεί την ακραία φτώχεια, προσπαθεί να φέρει αντιμέτωπους τους φτωχούς με τους λιγότερους φτωχούς, δίνοντας τα λεγόμενα μερίσματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθεί με αυτά τα πασαλήματα στην κυριολεξία να βγαίνει τις αντιστάσεις του λαού μας. Γι' αυτό εμείς λέμε καθαρά ότι δεν πρέπει ο λαός και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, τα άλλα λαϊκά στρώματα να τσιπήσουν, να το πω έτσι λαϊκά, από αυτή την πολιτική που όπως είπαμε είναι και η διαχείριση της ακραίας φτώχειας, αλλά είναι και μπροστά στις εκλογές. Πρέπει να παλέψουν, γιατί σήμερα εμείς το τονίζουμε σε όλες τις συσκέψεις όπου βρεθούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες να ζήσουμε καλύτερα. Υπάρχει η τεχνολογία, υπάρχει η επιστήμη που μπορεί πραγματικά να λύσει προβλήματα σήμερα και να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά σκοντάθουν πάνω στη δίψα των καπιταλιστών για κερδοφόρια. Βλέπετε τώρα παραδείγματος. Ναι, κύριε Μωραϊτέ, έκλεισε και η Χαλιβουργική. Επειδή μιλάμε για το ρεύμα της ΔΕΗ, έκοψε το ρεύμα στη Χαλιβουργική και τελικά έκλεισε μια βιομηχανία ακόμη. Ναι, γιατί και το κόψιμο του ρεύματος στη Χαλιβουργική είναι εντάσσεται μέσα στη διαπάλη μεγάλων ομίλων που δραστηριοποιούνται και στον τομέα αυτό του Χάλιβα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι αν δεν υπάρχει ο κεντρικός σχεδιασμός όπου επιχειρήσεις όπως είναι η Χαλιβουργική να εντάσσονται στον κεντρικό σχεδιασμό, δηλαδή να στοχεύουν στο να γίνει σήμερα η λαϊκή κατοικία, γιατί σχετίζεται η Χαλιβουργική με την παραγωγή σιδήρου οικοδομικών υλικών. Εάν αυτό δεν συνδυάζεται με τη λαϊκή στέγη, δεν συνδυάζεται με έργα υποδομής αντισεισμικής θωράκισης που βλέπετε δίπλα ακριβώς εκεί στην Χαλιβουργική, αντιπλημμυρικής προστασίας, τι είχαμε στη Μάντρα, μια σειρά από τέτοια ζητήματα, αν δεν συνδυάζονται με την λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων, αλλά αυτές οι επιχειρήσεις να λειτουργούν προς όφελος των εργαζόμενων και προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Εδώ η Χαλιβουργική είναι θύμα αυτών των ανταγωνισμών που υπάρχουν και δυστυχώς έκλεισε άλλη μια επιχείρηση, περίπου 200 τόσες οικογένειες αγωνιούν. Επισκεφτήκαμε από το πρωί εκείνη τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα στην εταιρεία, και αυτό το οποίο τονίσαμε, πρέπει η κυβέρνηση να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και πέρα από εκεί πρέπει να υπάρχει διασφάλιση και όλων των δικαιωμάτων, ασφαλιστικών δικαιωμάτων, δεδουλευμένων, δεν ξέρω τι άλλο που να υπάρχει εκεί στους εργαζόμενους, αλλά το κύριο απ' όλα είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Κύριε Μωραϊτέ, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.